Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή Αριστοτρίτη, 25 του Απριλίου, σήμερα 25 που το κάνουμε. Απριλίου, ναι. Η σημερινή Αριστοτρίτη έχει θέμα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς πατέρα. Και κάτω από το βίντεο, παιδιά που δεν έχουν αγαπηθεί από τον πατέρα τους και οι συνέπειες στη συναισθηματική τους ζωή, ζήτησε μια φίλη να κάνουμε σε κάποιο βίντεο το θέμα των συνεπειών τη απουσία του πατέρα στη ζωή ενό παιδιού. Δηλαδή, ένα παιδί που μεγαλώνει χωρί πατέρα. Λοιπόν, ο πατέρα, το έχουμε μπει και σε άλλε εκπομπέ και σε άλλα vlogs, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μεγάλο μανενό παιδιού. Ε, ερευνητικά από τη βιβλιογραφία πάρα πολλά χρόνια ε, ε, ένα θέμα σαν αυτό, δηλαδή η σημασία του πατέρα στο μεγάλωμα των παιδιών. Mm -hmm. καθότι πάρα πολλά εγχειρίδια, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές ασχολήθηκαν με το θέμα της μητέρας και μάλιστα ε, με έτσι κυριάρχουσαν άποψη την ψυχαναλυτική ε, οπτική γωνία. Ε, συνήθως στα βιβλία που διαβάζαμε και τον καιρό που σπουδάζαμε, αλλά και πιο παλιά, κυριαρχούσε η συμβολή της μητέρας, η πολύ σημαντική συμβολή της μητέρας στο μεγάλωμα του παιδιού και όχι του πατέρα. Μάλιστα ασκήθηκε δρυμία κριτική στη θεωρία του Μπολ που αφορά τον δεσμό γιατί απουσίαζε... Που προφέρεται προμπόλμπι. <laughs> Εγώ λαλώ τον Μπολ Πάι. <laughs> Άμα εσείς αρέσει, τον <laughs> λαλείτε <τον> Μπολ. <ball> <laughs> Όταν λέει Μπολ Πάι, τον Μπολμπι. Ναι. <laughs> ναι. Τέλος πάντων. <laughs> Ε, γιατί δεν, δεν έκανε έρευνα και για τον πατέρα και μετά ο ίδιος διορθώνοντας την έρευνα του ανέφερε ότι δεν είχε το χρόνο να ασχοληθεί γιατί είχε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα έχει για να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει μόνο λοιπόν, μητέρε τα πράγματα, ναι, δεν μάλιστα. είχε χρησιμοποιήσει πατεράδες ναι. ακριβώς ε, η συμβολή του πατέρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική στο μεγάλο μανενός παιδιού και έχει διαφανεί Ό,τι συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, στην ανεξαρτησία του παιδιού και ό,τι είναι η μητέρα, λένε οι, τέλος πάντων οι ερεύνες, για το σπίτι είναι ο πατέρας για εκτός του σπιτιού. Mm. Δηλαδή ότι η μητέρα δείχνει την, το πώς πρέπει να είναι κανείς ο οποίος έχει σχέση, έχει συνδεσιμότητα μέσα στο σπίτι και ο πατέρας δείχνει πώς πρέπει να είναι έξω από το σπίτι. Οπότε είναι και οι δύο εξίσου σημαντικοί και φυσικά είναι πολύ σημαντική η, η συμβολή του στο μεγάλωμα ενός παιδιού, στο δεσμό που θα αναπτύξει. Ε, σίγουρα μπορεί και να το φροντίζει και να το ταΐζει και να το αλλάζει και να το κάνει μπάνιο στη βρεφική ηλικία και να το πηγαίνει στο σχολείο και να το διαβάζει μετά στο σχολείο ε, όλα είναι, είναι εξίσου ικανός με τη μητέρα να κάνει ακριβώς ό,τι κάνει και η μητέρα ε, ε, πλην... Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει είναι να κοιοφορήσει, να γεννήσει και να θυλάσει να τον, Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα Φυσικά κάνει Φυσικά και μπορεί να τα κάνει και όλα εξαρτώνται από το μεγάλωμα μας Όταν μεγαλώνουμε τους, ε, τα αγόρια μας σαν πρίγκιπες και τις κορούδες μα σαν υπηρέτριες ε, μετά θα έχουν πρόβλημα οι πρίγκιπες να μεγαλώνουν και να ε, συμπεριφέρονται ως νοικοκύριδες μέσα στο σπίτι. Αν μεγαλώνουμε όμως τα παιδιά μας ώσαν να μπορούν να κάνουν τα πάντα γιατί πρέπει να, μεγαλω... πρέ, πρέπει να κάνουν τα πάντα και ότι ο αγόρι θα πρέπει να κάνει μια νομελέτα και να κάνει και ένα φαγητό και να αλλάξει και να πλύνει τα πιάτα και να κάνει ό,τι χρειάζεται σε έναν νοικοκυριό και το κορίτσι πρέπει να μάθει να αλλάζει τη λάμπα να μάθει να αλλάζει τέλος πάντων τα ηλεκτρονικά του σπιτιού της να μπορεί δηλαδή και οι δύο να είναι αυτάρκες και αυτόνομοι Ούτω ώστε όταν θα πάνε για φοιτητική ζωή, αλλά και μετά όταν θα ανοίξουν το σπιτικό του, να μπορούν να είναι άνετη, να μην στηρίζεται ο ένας πάνω στον άλλον και έτσι να επιβαρύνουμε την ζωή του ενός γιατί ο άλλος έμαθε από την οικογένεια του να κάνει μόνο τα πριγκυπικά του καθήκοντα. Άρα είναι δεχομένος αυτό που είχε μπει ο Μπόλμπι ότι ο πατέρα αποτελεί πρότυπο μίμησης για τη συμπεριφορά εκτό σπιτιού και η μητέρα για τη συμπεριφορά εντό σπιτιού μπορεί πάλι να είναι βασισμένο πάνω στα στερεότυπα φύλου. Και α μην ξεχνάμε ότι ο Μπόλπι ήταν αρχαίο. Δηλαδή, τη δεκαετία 70 έκανε τι έρευνε του. Δηλαδή, μιλούμε για 50 χρόνια πριν. Και άλλοι το είπαν, όχι μόνο ο, ο συγκεκριμένο, το είπαν και άλλοι αυτόν, αλλά Εντάξει, έχει να κάνει και με, το, και με, και με τη σχέση που αναπτύσσεις με το παιδί σου. Δηλαδή, υπάρχουν και άντρες που μαγειρεύουν αυτοί και όχι οι γυναίκες τους. Υπάρχουν και άντρες που αυτοί φροντίζουν το παιδί και η γυναίκα είναι πιο καριερίστρας. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες. Ναι, μα ε, κοίταξε, δε, δε, δηλαδή... θεωρώ ότι η αρσενική και η θηλυκή πλευρά υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα φύλλα, σε όλους τους ερωτικούς προσανατολισμούς. Εγώ έχω την άποψη ότι πρέπει να στοχεύουμε προ τη δημιουργία πιο ανθρωπίνων προσωπικότητων με ανεπτυγμένη εξίσου και την αρσενική και τη θηλυκή Ακριβώς. πλευρά. Ο... <coughs> το, φίλο φύλλο <coughs> δεν είναι αντισταθμιστικό παράγοντα το να είμαστε αυτόνομοι άνθρωποι. Οι κοινωνικά μα μεγαλώνουμε ένα τέτοιο σκεπτικό. Το φύλλο είναι απλά ή βιολογικών, ή, ή, από όσοι ήρθαμε και πώς επιλέγουμε μετά όσοι επιλέγουν να είναι κάτι διαφορετικό. Έλα να σου πω, ε, επειδή το ερώτημα έχει να κάνει για το τι συνέπειες μπορεί να έχει σε έναν παιδί, η απουσία του πατέρα. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο γεννιέται σε μια μονογονική οικογένεια μόνο με μητέρα, είτε γιατί ο πατέρα έχει φύγει, είτε γιατί ο πατέρα δεν αναγνωρίζει το παιδί, είτε γιατί ο πατέρα είναι εδώ τη Μάλιστα. Υπάρχουν τρεις... ναι, το πήραμε από αυτήν την οπτική ναι. γωνία, την πιο γενική, αλλά ναι, υπάρχουν περιπτώσει που ο πατέρα είτε έχει φύγει, είτε είναι αποξενωμένο, είτε είναι... δεν υπάρχει, είναι με δότη σπέρματος το παιδί. Γενικότερα υπάρχουν αυτέ οι περιπτώσει. Την, το μεγάλωμα του παιδιού λοιπόν το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η μητέρα ως οικογένεια πια, αλλά και η συμβολή των, το, του, τέλος πάντων, των οικείων προσώπων, ενός παππού, ενός θείου, ενός νονού, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί αυτοί παίρνουν έναν πολλά μεγάλο μερίδιο της ανατροφής από τον πατέρα. Οπότε τα παιδιά τα οποία στερούνται την πατρική φιγούρα είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να έχουν αναπτύξει σχέσεις με μέλη της οικογένειας που είναι φυσικά διαθέσιμα και έχουν την ικανότητα της συνδεσιμότητας και, την, και πάντων και την αγάπη προς αυτόν το παιδί για να μπορέσει αυτόν το παιδί να έχει και δείγματα γραφής της πατρικής φιγούρας και να μπορέσει να πάρει και από αυτά τα πρόσωπα Πράγματα που δεν μπορεί να πάρει εκ των πραγμάτων γιατί λείπει η πατρική παρουσία από τη ζωή του. Θα μπορούσε η πατρική παρουσία ή η ανδρική παρουσία ως πρότυπο να υπάρχει και, από την... και με τη μορφή ενός παιδαγωγού. Φυσικά. Ενό προπονητού σε Φυσικά. κάποιο άθλημα ή ε, ε, καθηγητή ε, σε κάποιο ε, μουσικό ε, ε, όργανο. Η συμβολή των παιδαγωγών, των εκπαιδευτικών σε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο να διδάσκουν την ύλη που προδιαγράφει το Υπουργείο... ...αλλά είναι πολύ πιο σημαντική. Είναι να μάθουν τα παιδιά πολύ πιο σημαντικά πράγματα για τη ζωή... ...και πολλοί από αυτούς είναι αρτιμέντορες πνευματικοί για τα παιδιά... ...και είναι πολλές περιπτώσεις που γνωρίζω που βοήθησαν ουσιαστικά παιδιά... ...για να νιώσουν ότι είναι σημαντικά, ότι αξίζουν ότι ε, έχ, έχει ανθρώπους που είναι αξιαγάπητα, ότι δεν είναι, ας το πούμε, υποδιέστερα επειδή έτυχε ή μάλλον δεν έτυχε στη ζωή τους να έχουν ε, μια α, πατρική παρουσία. Να υπάρχει ο πατέρας μέσα στο σπίτι. Ναι. Ε, βλέπαμε ναι, επίσης με το Λάκη ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για ε, μια κοινότητα χιμπαντζίνων του Εγκόγκο στην Ουγκάντα, να δεν κάνω λάθος, στην Αφρική πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι η πιο κοντινότερη στον άνθρωπο σπίση, το πιο κοντινότερο είδος των άνθρωπο χυμπαντζίδες. Και μου έκανε εντύπωση ότι οι γυναίκες ασχολούνταν με τα μωρά και οι αρσενικοί χυμπαντζίδες ασχολούνταν ο ένας με τον άλλον και ότι οι νεότεροι χιμπαντζίδε προσπαθούσαν να αποσπάσουν την προσοχή των μεγαλύτερων χιμπαντζίδων. Δηλαδή δεν υπήρχε ε, όπω και στι πρωτόγονε κοινωνίε. Γελά. Είδα του προγόνου μου και χάρη. <ΣΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> όπω στι πρωτόγονε κοινωνίε δεν υπήρχε νοθεσμός ο θεσμό τη οικογένεια, ο πατέρα ή μητέρα το παιδί ήταν οι μητέρε, τα παιδιά, το, τα παιδιά ήξεραν τη μητέρα του, δεν ήξεραν τον πατέρα του και ήταν όλοι οι άνδρε όλη μέρα μαζί και οι γυναίκε όλη μέρα μαζί. Έτσι ήταν και σε αυτήν την κοινότητα των χιμπαντζίδων και θεωρώ ότι τούτο, αυτό το κομμάτι είναι πρωτόγωνο. Το ότι ε, το αρσενικό πρέπει να προσβλέπει σε έναν άλλον αρσενικό και τα μικρά αγόρια, τα νεαρά αγόρια στη σχολική ηλικία, στην, εφηβική ηλικία να θέλουν να ταυτιστούν με έναν ενήλικα που να πάρει τον πατρικό ρόλο. εγώ γνωρίζω παιδιά τα οποία είχαν μεγαλώσει σε μονογονικές οικογένειες και ξέρεις και εσύ ήταν την περίπτωση. Ήταν μια συγκεκριμένη περίπτωση που ο πατέρας ήταν από ε, χώρισε το ζευγάρι και ο πατέρα εξαφανίστηκε. Ήταν αποξενωμένο από μόνο του. Και το αγόρι ήθελε οπωσδήποτε την πατρική παρουσία. Δηλαδή ήταν έντονο το παράπονο του ότι γιατί εγώ να μεγαλώνω χωρί πατέρα, και άλλοι να μεγαλώνω με πατέρα. Και σε κάποια φάση βρήκε κάποια πατρική παρουσία πάνω στην οποία να προσκοληθεί, να προσδεθεί, να προσβλέψει κλπ. Και μετά στην ενηλικίωση είναι το αυτό που έλεγε, λέει, χρειαζόμουν αυτήν την παρουσία, έστω και για να την απορρίψω μετά. Έστω mm -hmm. και για να απορρίψουν την τοξική αρενοπότητα που ίσω. Κατάλαβε το ιστορία που μιλώ, Που ίσω έβγαινε μέσα από το πρότυπο. Ε, εγώ θεωρώ ότι μία γυναίκα η οποία μεγαλώνει ένα μωρό μόνη τη και είναι αγοράκι και κοριτσάκι είναι να μεγαλώνει, δεν είναι μόνο για τα αγόρια. Ε, Εάν δεν έχει στο οικογενειακό τη περίογμα έναν αδερφόν ο οποίο να είναι έναν υγιέ πρότυπο, έτσι, να του φέρει κοντά στα <coughs> παιδιά τη, ή έναν πατέρα, μπορεί να είναι αποξενωμένη από την οικογένειά τη, δεν ξέρω τι, μπορεί να φροντίσει να έχει φίλου άνδρε, του <coughs> οποίου να, να του επιλέξει για την ποιότητα τη προσωπικότητα του, για, για το πόσο ισορροπημένοι άνθρωποι είναι. <coughs> Και μπορεί να τους επιλέξει ώστε να, να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή αν στο Κυριακάτικο τραπέζι για παράδειγμα έχουμε καλεσμένο ένα φίλο της οικογένειας ο οποίος μπορεί να μην είναι συγγενής, μπορεί να είναι φίλος, ο οποίος μπορεί ακόμη και να μην είναι ετεροφιλόφιλος. Εντάξει, mm. δηλαδή ε, δεν είναι ανάγκη να είναι ετεροφιλόφιλος ο άνδρας που θα είναι πρότυπον υγιές για έναν νεαρό αγόρι με το οποίο να μπορεί να συνδεθεί μαζί του. Συμφωνείς? Ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν τέτοιες φιγούρες να βοήθησαν πάρα πολύ το παιδί να καλύψει, αν θέλει το έλλειμμα που είχε από την πατρική παρουσία στη ζωή του. Είναι το κοινωνικός περίγυρος και η τα πρόσωπα τέλο πάντων που έχουν η σημαντική άλλη, να το πω με όρους βιβλιογραφίας, είναι πάρα πολύ σημαντική στο μεγάλωμα ενός παιδιού είτε είναι θηλυκές Κοίταξε, παρουσίες μπορεί είτε είναι επίσης δύο γυναίκες να είναι ζευγάρι ένα ομόφιλο ζευγάρι και να έχουν και αγόρι να γεννήσουν αγόρι να, και να έχουν και αγόρι και κορίτσια πάλι μπορεί να έχουν στον περίγυρο τους άνδρες που να, είναι, που να έχουν μια θετική επίδραση πάνω στα παιδιά τους και τα ομόφιλα ζευγάρια ανδρών επίσης ε, μπορούν να έχουν γυναίκες στο φιλικό τους περιβάλλον οι οποίες να είναι η νονά του παιδιού για παράδειγμα mm -hmm. που να έχει και έναν ρόλο δηλαδή ξέρεις uh, αυτό το it takes a village to raise a child που λένε στα αγγλικά ότι χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί και αυτή η κοινοτική διάσταση του πρωτόγονου τρόπου μεγαλώματος των παιδιών που γέλασες προηγουμένως που είπα για τους χιμπαντζίδες <laughs> είναι η πιο κοντινή μας πρόγονη ε, ίσως είναι και η απάντηση στις ελλείψεις που παρατηρούνται σε πυρηνικέ οικογένειες. Δηλαδή το κομμάτι της πυρηνική οικογένειας όπως είναι σήμερα που είναι δύο γονείς, έναν παιδί, δύο γονείς, δύο παιδιά, ε, φέρνει πάρα πολύ πίεση πάνω στους ενήλικες ή στον ενήλικα που βρίσκεται μέσα σε αυτή την οικογένεια, ώστε να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς ρόλους. Ενώ αν ζούσαμε λίγο πιο κοινοτικά, Δηλαδή, αν είμαστε πιο ανοιχτοί στο να έχουμε περισσότερε κοινοτικέ συγκεντρώσει, κοινοτικέ εμπειρίε, δεν υπάρχει ένα τη κοινότητα πλέον. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και αυτό συμβαίνει σε όλε τι μορφέ. Δηλαδή, και στα νεαρά ζευγάρια, αλλά και στα ηλικιωμένα ζευγάρια. Ε, συζητούσα πρόσφατα σε έναν τραπέζι φιλικών ότι πλέον ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα και ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους yeah. δεν, δεν υπάρχει έννοια του να πάει η γειτόνισσα να πιει καφέ ή να πάνε κάπου ή να γίνει τέλος πάντων να... πρέπει να, δηλαδή τα άτομα αυτά να έχουν κάποια μπάθηση για να πάνε σε έναν ίδρυμα ή να πάνε σε έναν ας πούμε ευγυρίας για να έχουν παρέα το να, το να, να αναπτύξουν οι κοινότητες δραστηριότητες ε, για τις οικογένειες, εργαστήρια για τις οικογένειες, για τα πιο ηλικιαμένα άτομα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα στη, στην εποχή μας που άρχισε να εκλείπει αυτή η δυνατότητα που είχαν παλαιότερα του να είναι οι πόρτες ανοιχτές, να μπαινοβγαίνει κόσμος, να μοιράζει καλημέρες, να πίνει καφέ και να κάνουν οι γυναίκες μαζί δραστηριότητε και να περνά ο χρόνο του. Και να κάνουν και άντρε μαζί δραστηριότητε, οι οποίε να μην είναι μόνο τρογοπίνο και. Ακριβώ. <σπάσουν> Ακριβώ. Οπότε εξελίχθηκε mm. η κοινωνία και έχουμε γίνει έτσι, απομονωθήκαμε ε, και πλέον. Είμαστε μονήροι άτομα, τα οποία αυτά φέρνουν και συνέπειες, όπως τη μοναξιά, η αποξένωση, ο ναρκισισμός. Ε, ε, έχουμε γίνει εαυτιστικοί, Εαυτιστική. Ε, Εαυτιστική. Ε, 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 δηλαδή, μόνο ο εαυτό μα. Και στο τέλο έρχεται η εποχή που ε, δεν μπορούν οι δυνάμει μα πια να μα ε, μας βοηθήσουν να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε μόνοι μα. Και χρειαζόμαστε άλλου ανθρώπου και δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αρχίζουν τα υπαρξιακά κενά, οι καταθλίψει και όλα τα λοιπά. Μην ε, πάει στο γεροκομείο μετά, αν δεν έχουμε κάποιον να μα σάζει. Ε, ναι. Με τρομάζει εμά που είμαστε νεαυτιστικοί εδώ πέρα μόνοι μα, εγώ και ο Σκύλ. Όλοι είμαστε υποψήφοι <laughs> να είμαστε νεαυτιστικοί. <laughs> λοιπόν, ε, πρέπει να εμπλουτίζουμε τη ζωή των παιδιών μα. Κοίταξε, εγώ όταν είχα τα παιδιά μικρά, πολύ συχνά έκανα τραπέζια στο σπίτι ή έκανα βραδιέ που προσκαλούσα φίλου φίλε για να υπάρχει κόσμο στο σπίτι, για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία και η διάδραση και με άλλου ενήλικε, όχι μόνο με τη μαναντού. Αν μια γυναίκα μεγαλώνει παιδί μόνη τη, εφόσον το ερώτημα είναι για την απουσία με πατέρα, και ένα άνδρα, εάν μεγαλώνει η παιδιά μόνο του ή παιδί μόνο του, εάν μεγαλώνουμε παιδιά μόνοι μα, πρέπει να φροντίζουμε να εμπλουτίζουμε το κοινωνικό περιβάλλον και το κοινοτικό περιβάλλον τη οικογένεια. Δηλαδή, όταν έχει μικρά παιδιά, έχει περισσότερη ευθύνη και υποχρέωση να συμμετέχει στις κοινοτικέ δραστηριότητε. Εγώ και στην Εκκλησία μου πήγα τώρα που είχα την κυρία. <laughs> στην Ανάσταση. <laughs> Είδε το βίντεο που είπα, είχε γκροτήδε. Πάρα πολύ γενναιόδορη. Ναι, Που λε: ε, Όταν έχει παιδιά που τα μεγαλώνει, οφείλει να φροντίζει να υπάρχουν ερεθίσματα στο περιβάλλον του και αλληλεπιδράσει με ανθρώπου αξιόλογου. Ακριβώ. Και δεν Εκονίσμα είναι το τέλο του κόσμου. Αν μεγαλώνει έναν παιδί χωρί τον πατέρα του εκεί. Ε, μπο, με προσπάθεια μπορεί να καλυφθεί το, το, η έλλειψη του... Και πολλές φορές όταν υπάρχει έτσι βίων οικογενειακών περιβάλλων ίσως θα τολμήσω να πω ότι είναι, προτιμη, είναι έναν παιδί παρά να ζει σε καθεστώς βίας, ξύλου, ξυλοδαρμού, ψυχολογική ε, ψυχολογικής έτσι, βίας, να ζει σε έναν περιβάλλον ακόμη και χωρίς πατέρα ή χωρίς μητέρα, που να είναι πιο ήρεμον και, και, γενικότερα η, η, κοινότητα, η σημαντική άλλη να καλύπτουν τον ρόλο αυτόν όπως μπορεί ο καθένας αλλά να είναι ήρεμον το παιδί και να μην ε, ζει υποκαθεστώ και δυσκολία που επιφέρει αυτή η ψυχοπαθολογική κατάσταση ενό βιαιού ανθρώπου. Βέβαια και το άλλο, αν μια γυναίκα μεγαλώνει έναν παιδί μόνη τη, να προσέξει πολύ, να μην προσκοληθεί η ίδια στο παιδί, να μην δημιουργήσει συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με το παιδί και να αγωνιοποιήσει το παιδί και να μην το αφήσει να εξελιχθεί ε, ισορροπημένα. Θεωρώ ότι οι μονογονεϊκέ οικογένειε, οι γονεί μονογονεϊκών οικογενειών, άνδρε ή γυναίκε, χρειάζονται οπωσδήποτε να έχω ψυχολόγο. Οπότε και οπότε να έχουν σταθερή ψυχολογική υποστήριξη, γιατί μετά βλέπετε τα αποτελέσματα. Ακριβώς. Ενώ πόσε φορέ, α πούμε, διαβάζω ιστορίε που λέει ότι ξέρω εγώ, ο άντρα μου είναι προσκολλημένο με τη μάνα του, είμαστε 10 χρόνια μαζί, 20 χρόνια μαζί, και ακόμα όλη την ώρα είναι η μάνα του, και η μάνα του, και η μάνα του, γιατί η μάνα του, η οποία έμενα χείρε παλιά, δεν χώριζα, η οποία έμεινε χείρα σε μια αλφα ηλικία, δεν προχώρησε να ζήσει φυσιολογικά και να έχει μια φυσιολογική ζωή και προσκολήθηκε μέσα το παιδί. Δεν θα το ξεχάσω. Το 2004, εντάξει, μιλούμε τώρα 19 χρόνια πριν, είχα πάει επίσκεψη σε ένα σπίτι μιας γνωστής μου κοπέλας, η οποία μου έκανε παράπονο ότι ο άντρας της ήταν ένας παραμελητικός σύντροφος. Εντάξει, και η μητέρα του αυτό έμενε σε άλλη πόλη. Mm -hmm. Και πήγα επίσκεψη στο σπίτι τη και ήταν στο, σε ένα μέρος του σπιτιού, τέλο πάντων, το οποίο ήταν ένα όροφο του σπιτιού, ήταν ατέλειωτο. Και μου λέει: Φτιάχνω εδώ το χώρο θέκλα, γιατί θα φέρω τη μάνα μου να έρθει να μένει μαζί μα, για να καταλάβει πόσο πολύ με αγαπάει η μάνα μου, μου λέει από 15 χρονών που ήμουν, που πέθανε ο πατέρα μου, μέχρι να πάω να σπουδάσω, κοιμόμαστε μαζί στο ίδιο κρεβάτι. Πάρα πολύ με αγαπάει η μάνα μου. Εγώ έφρεξα το μεταξύ. Ε, τα πλάσματα, ευτυχώ η κοπέλα γλίτωσε. Αλλά ε, μου το έλεγε με έναν καμάρι, και θυμάμαι ότι εγώ ήμουν έτσι. Τόσο πολύ με αγαπάει η μάνα μου, η οποία μετά που πέθανε ο πατέρα μου δεν ξαναπαντρευτεί. Είναι κοιμάτο μαζί μου στο ίδιο κρεβάτι, μέχρι να πάω να σπουδάσω μου έμεινε. Μου το σαγόνι εμένα. Ήταν και μορφωμένο άνθρωπο και μου το έλεγε για θετικό. Για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά λοιπόν, φροντίζουμε. Ακριβώ. γεια yeah.